Ηλιάς, ραψοδία ωμέγα, στίχο 46. Μιλάω απ' όλων και υπερασπίστε τον νεκρό Έκτορα ενώπιον όλων των θεών. Εξαίρει την ευσέβεια του Έκτορος και σε αντίστοιξη τη σκληρότητα του Αχιλλέως. Σε αυτόν λέει δεν υπάρχει εδώς που πολλοί τους άνδρες βλάπτει ή τους ωφελεί. Ελέγαμε, είχα κάνει σχόλια διαφόρων σχολιαστών για το θέμα αυτό, το έργο του Πλουτάρχου περί δυσοπίας, αλλά έχω να αναφέρω και το σχόλιο που κάνει ο Ησίωδος. Έργα και ημέρες, στίχος 318. Ο Ησίωδος θέλει να υπενθυμίσει στον Πέρση, τον αδερφό του στον οποίο απευθύνει το έργο αυτό, το δυσάρεστο συνέστημα της εσχήνης, το οποίο ταπεινώνει τον άνθρωπο της ανάγκης. Λέει, η ντροπή στα αλήθεια πηγαίνει με τη φτώχεια, ανολβεί το αντίθετο της, του όλβου, η παρησία με τον πλούτο, τον όλβο. Και τελευταίο σχόλιο για τον, από τον Ευρυπίδη, υπόλυτος, 385 στίχος, η εδώς λέει διπλό το πρόσωπό της, δισε δισίν, κάνει έτσι παρήχηση, δισε, διτέ δηλαδή, δύο, με δύο τάφ, δύο σίγμα μάλλον. Η μια όχι κακή, η άλλη βάρος για τα σπίτια. Η εδώς, η ντροπή δηλαδή, είναι διπλή δύο ειδών, όπως λέει και ο Ησίωδος. Και να συνεχίσουμε. Έτυχε και άλλος ακόμη και προσφυλέστατο να απολέσει ή ομόγαστρων αδελφών ή και γιών. Αλλά αφού έκλαψε ο διρώμενος, σταμάτησε. Γιατί οι μοίρες ανεκτική καρδιά έθεσαν στους ανθρώπους. Λέει καρδιά ο κύριος Δούκας εδώ, αλλά είναι η λέξη θυμός. Τλιτών γαρ μοίρε θυμών θέσαν ανθρώπισιν. Ο θυμός τους, δηλαδή το θυμοειδές μέρος της ψυχής τους, των ανθρώπων, είναι τλιτών. Δηλαδή ανεκτικό, ανθεκτικό στους πόνους. Εν τω μεταξύ μην ξεχνάμε ότι ολόκληρη η Ιλιάδα έχει ως θέμα τη μνήμη του Αχιλλέως. Είναι το θέμα της Ιλιάδας αυτό. Mm-hmm. Τλιτών, τλισίπονων, αντέχει τους πόνους λέει. Ναι, το θυμικόν, είναι το νόσημα του Αχιλλέως είναι στο θυμικόν, το θυμοειδές του. Αυτή η οργή που τον καταλαμβάνει. Ναι, πες. Είναι ο θυμός, το θυμοειδές είναι το απαραίτητο όχημα, η απαραίτητη δύναμη που έχουμε. Απλά πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα και αυτό νομίζω μας διδάσκει το έργο. Δηλαδή πώς πρέπει ο θυμός να επιβάλλεται στο κατώτερο εαυτό μας, ναι, αλλά πώς πρέπει να υπακούει στον ανώτερο εαυτό μας. Είτε αυτό είναι η θεή, είτε είναι η λογική μας, η προσωπική. Ναι, είχαμε πει, θυμάμαι, για εκείνο το επεισόδιο ανάμεσα στον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα που εμφανίζεται η Αθηνά. Σωστά, είναι σωστά. Αυτό το τριπλό πάλι είχε πει. Αυτό το θέμα που είναι στην αρχή επαναλαμβάνεται συνεχώς μέσα στην Ιλιάδα μέχρι και το τέλος. Και εδώ στο τέλος, όταν θα εμφανιστεί ο Πρίαμος με τη βοήθεια των Θεών, ουσιαστικά για άλλη μια φορά ακόμη ο Αχιλλέας θα κληθεί, θα έχει ένα δίλημα. Να υπακούσει στο θυμό του και να συνεχίσει να ατιμάζει το σώμα του Έκτορος ακόμα και να σκοτώσει τον Πρίαμο ή να υπακούσει στους θεούς και στην ανώτερη λογική. Πάλι το ίδιο δίλημα τίθεται στον Αχιλλέα και πάλι κάνει την επιλογή να υπακούσει στους θεούς. Όπως τότε που υπάκουσε στην Αθηνά. Όπως πρώτη, ναι, ναι, ναι. Σκηνή της Ιλιάδας. Και πρόσεξα ότι υπακούει στους θεούς άμεσα. Δεν το συζητά καθόλου. Είναι, με δύο στίχους. Θα το δούμε στη Άρα συνέχεια. Είναι έτοιμος να το κάνει. Δηλαδή, όπως λέει και ο Σωκράτης, ότι ο σκοπός της παιδείας είναι να σε εξοικειώσει με την αρετή. Να σου γίνει η αρετή κάτι τόσο οικείο, ώστε άμεσα να πηγαίνει σε αυτήν. Να ανταποκρίνεσαι, ναι. Άμεσα να ανταποκρίνεσαι στο. Όπως το κάνει ο Αχιλλέας. Λοιπόν, όμως είναι ένα πολύ ωραίο ρητό αυτό, ότι οι μοίρες ανθεκτικό θυμό έδωσαν στους ανθρώπους. Το θυμοειδές μέρος της ψυχής δηλαδή είναι ανθεκτικό στον άνθρωπο. Όμως αυτόν λέει το θεϊκό, όμως αυτός τον θεϊκό Έκτορα, αφού του πήρε τη ζωή, στους ύπους προσάπτοντάς τον περί των τάφων του εταίρου φίλου έλκει. Ξαναλέει ο Αχιλλέας, ο Απόλλων αυτή την ιστορία. Και αυτό ούτε το πιο ωραίο, ούτε το καλύτερο. Και εδώ σχολιάζει ο Ευστάθιος, είναι ύβρις νεκρού, λέει αυτό εδώ. Μη και αγαθός που είναι, θυμώσουμε με αυτόν επειδή, με αυτόν εμείς, γιατί λέει, άψυχη γη κακομεταχειρίζεται αυτός με μένος, κοφήν γαρδί γέαν αϊκίζει με νεένων.
αϊκίζει, συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο δηλαδή. Και να πω κάτι, λέει ο Ευστάθιος γι' αυτό την γέαν, τη λέξη γέαν τονίζει. Το πτώμα είναι βαρύ, είναι γεώδες. Σωστά. Και η ψυχή ουράνια. Το στίχο 54 ωμέγα, της ωμέγα ραψοδίας, τον αναφέρει ο Αριστοτέλης, ρητορική, δεύτερο βιβλίο 1380b στο 30. Το δεύτερο βιβλίο της ρητορικής αρχίζει με την εξέταση του πάθους της οργής. Και φυσικά το κείμενο του Αριστοτέλους βρίθη αναφορά στον Όμηρο, αφού η Ηλιάς είναι το έπος στο οποίο κατεξοχήν ο Όμηρος πραγματεύεται το πάθος της οργής. Είναι άσκοπο να οργίζονται οι άνθρωποι εναντίον των νεκρών, αφού δεν θα πονέσουν, ούτε θα μάθουν ποιος τους κακομεταχειρίζεται, πράγμα το οποίο αυτοί επιθυμούν διακαώς. Γι' αυτό και ο ποιητής, ο Όμηρος δηλαδή, λέει πολύ σωστά πως ο Αχιλλεύς άψυχη γη κακομεταχειρίζεται στο στίχο 54, θέλοντας να πάυσει η οργή του εναντίον του νεκρού ανθρώπου, του νεκρού Έκτορος. Οι άνθρωποι καταπραίνονται όταν κάνουν κακό σε κάποιους εις αντίπεινα και εκείνοι το μαθαίνουν. Λέει ο Αριστοτέλης, οργή είναι όρεξη αντιλυπήσεως. Θέλεις να κάνεις τον άλλο να λυπηθεί όπως σε λύπησε και σένα. Και ο Αριστοτέλης φέρνει ως παράδειγμα τον Οδυσσέα που τύφλωσε τον κύκλοπα Πολύφημο εις αντίπεινα, επειδή του σκότωσε τους 6 εταίρους του και πριν φύγει από το νησί του, και του σκότωσε τους εταίρους και ταυτοχρόνως απείλησε τη ζωή και των υπόλοιπων. Και πριν φύγει λοιπόν από το νησί, του φωνάζει όταν είναι κατά μεσή στο πέλαγος. Αν σε ρωτήσουν, όχι κατά μεσής, απομακρυσμένος από το νησί τέλος πάντων, σε σημείο που να μην μπορεί να του ρίξει πέτρες που ρίχνει. Έξω από το βεληνικές του πέλεγος. Α, μπράβο, ναι. Αν σε ρωτήσουν, λέει, ποιος σε τύφλωσε, να πεις ο Οδυσσέας. Φάστε Οδυσσία από το Λιπόρθι, το Λιπόρθιον, λέει στο Ιώτα 504 της Οδύσσιας. Συνεχίζει ο Αριστοτέλης το σχόλιο του. Σαν να μην θεωρούσε ότι τιμωρήθηκε ο Πολύφημος, αν δεν γνώριζε από ποιον τυφλώθηκε και ως αντίπεινα για ποια πράξη του. Επέμενε δηλαδή να τονίσει ότι σε τύφλωσε ο Οδυσσέας. Ναι, άψυχη γη κακομεταχειρίζεται αυτός με μένος. Τελειώνει εδώ ο ρητορικός λόγος του Απόλλωνος προς τους άλλους θεούς. Ο οποίος ξεκίνησε την 12η Αυγή. Α, ναι, την 12η Αυγή βρίσκονται. Ναι, είχα ξεχάσει. Ωραία, Δώρα μου θυμίζει το σχόλιο που ξέχασα. Μιλάει στο στίχο 31, λέει ότι είναι 12η Αυγή. Και ήθελα να πω για τον αριθμό 12. Λέει, δεν το ξαναπείς αυτό. Ναι. Ένα σχόλιο κάνω. Μήπως κατά αναλογία ο Σέξιος φτιάχνει τη 12η νύχτα. Α. Επειδή το 12, λέει ο Πρόκλος, είναι, αυτό είναι από το έργο του εις τας Πλάτωνος Πολιτείες υπόμνημα, β' βιβλίο 354. Λέει, η διοδεκάς περιόδου θείας εστίν αριθμός. Είναι ο αριθμός της θείας περιόδου. Μήπως γι' αυτό λέει η 12η νύχτα. Ναι, θεία περίοδος είναι. Η δωδεκάδα είναι ο αριθμός της θεϊκής περιόδου, ο οποίος από την αρχή καταλήγει στο πέρας των όντων, έχοντας περιλάβει τα άκρα και τα ενδιάμεσα όλων, αφού προέρχεται κατεξοχήν από τις δημιουργικές αρχές των πρώτων αριθμών. Και ο Ιωάννης Λιδός στο έργο του Περιμηνών κάνει λόγο για τη δωδεκάδα. Ο αριθμός είναι οικείος, δηλαδή αρμόζων πρόσφορος με την ιδέα του παντός. Και ο Ερμίας στα σχόλιά του στον Φέδρο του Πλάτωνος 139-25 γράφει «Τελειότητος γαρ σύμβολον ο 12». Θυμίζω, είναι σύμβολον τελειότητος δηλαδή. Θυμίζω ότι η ανάπτυξη του 12έδρου είναι σύμβολον του Απείρου. Εκεί έχω ένα, για φέρ το λίγο, εκείνο εκεί το... Είναι η ανάπτυξη του 12έδρου, έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα και το έχω δείξει, αλλά η επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Αυτό είναι ένα 12έδρο, η ανάπτυξή του είναι αυτό το σχήμα.
έχει, άμα το δούμε έτσι συνολικά, πώς να το πω, γραμμικά να το δούμε, είναι το άπειρο, αυτό εδώ. Μοιάζει με αυτό εδώ. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Τελείωσε λοιπόν ο Απόλλων το λόγο του και απαντά η Ήρα. Χολωμένη η λευκοχέρα Ήρα. Θα ήταν σωστό και τούτο το έπος αργυρότοξε, αν όμοια στον Αχιλλέα και τον Έκτορα δώσετε τιμή. Ο Έκτορα όμως είναι θνητός και σε γυναίκα σε βίζαξε μαστόν. Όμως ο Αχιλλέας είναι θεάς γόνος, που εγώ η ίδια λέει, εγώ η ίδια την έθρεψα, την μητέρα του Αχιλλέως εννοεί, την έθρεψα και την ατίτιλα, την ανάστησα, μεταφράζει ο κύριος Δούκας. Λοιπόν, το ρήμα ατιτάλο, να το γράψουμε το ατιτάλο, είναι πολύ ωραίο ρήμα. Ναι, δύο λάμδα έχει, ατιτάλο. Να το, εδώ να φαίνεται καλύτερα. Ατιτάλο είναι, έχει και πιο απλή μορφή το ρήμα, ατάλο, πάλι με δύο λάμδα. Αταλός είναι ο απαλός. Ατιτάλο θα πει ανατρέφω, περιποιούμε. Στα λατινικά γίνεται adolescens, adolescens, adolescens είναι στα αγγλικά. Στα λατινικά. Adolescens στα γαλλικά. Ναι. Στα γαλλικά adult, έχω αυτός που έχει περάσει την εφηβεία. Ενήλικς. Ναι. Δηλαδή είναι ανεπτυγμένος, ανατεθραμένος. Εγώ λέει την ανέθρεψα, την ανάθρεψα την... Το ρήμα αυτό έχει με σχέση με το όνομα Άταλος. Ναι, είναι ο Άταλος. Είναι ο καλοαναθρεμένος, πώς να το πούμε. Ο πορφυρογέννητος. Όχι, καλοαναθρεμένος. Πορφυρογέννητος είναι αυτός που γεννιέται στην Πορφύρα, που σημαίνει στο δωμάτιο που ονομάζεται τον Πορφύρα, που σημαίνει ότι ο πατέρας του είναι βασιλιάς. Λοιπόν, και σε άνδρα την έδωσα σύγκητη στον Πηλαία, που από καρδιά τον αγαπήσαν οι αθάνατοι και όλοι ανταμώσατε οι θεοί στο γάμο, να που ανέφερα προηγουμένως, ανταμώσατε οι θεοί στο γάμο και εσύ ανάμεσά τους διασκέδαζες με τη φόρμιγκα τον κακόν ετέρε, τον του μιλάσχημα, πάντα άπιστε. Εννοεί, λέει ο Ευστάθιος, όταν τον ονομάζει κακόν ετέρε, τον λέει ότι είναι φίλος των τρώων. Και κάποιο ένα άλλο σχόλιο. Η ανάμνηση αυτών των χαρούμενων γάμων του Πηλαίος και της Τέτιδος έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα της θλιμμένης θεάς που θα τη δούμε παρακάτω, την Θέτιδα. Σε αυτήν απαντώντας είπε ο νεφελιγερέτης Ζεύς. Δεν απαντά, ανταπαντά ο Απόλλων, απαντά ο Ζεύς. Ήρα, καθόλου μη θυμώνεις με τους θεούς, γιατί η τιμή ίδια δεν θα είναι. Αλλά και ο Έκτορ φίλτατος ήταν στους θεούς από τους θνητούς που στο Ήλιον είναι. Έτσι ήταν και σε μένα, αφού δεν μας στερούσε προσφυλή δώρα. Και ούτε ο βωμός μου στερήθηκε ποτέ μερίδα ισότιμη και σπονδύ και κνήσα. Γιατί αυτό το γέρας έλαχε σε μας. Αλλά την κλοπή, λέει, ας την αφήσουμε τώρα. Ούτε γίνεται λάθρα από τον Αχιλλέα τον Έκτορα να αρπάξουμε, γιατί κοντά του πάντα η μητέρα του παραστέκεται νύχτα και ημέρα. Λάθρη λέει, και λάθρα να τον κλέψουμε δηλαδή. Και στα ιταλικά λάντρο είναι ο κλέφτης. Λάντρο την μπιτσικλέτε. Ντέι μπιτσικλέτη. Και οι δύο λέξεις ελληνικές είναι. Λάντρο είναι αυτός που εισέρχεται λαθρέα και μπιτσικλέτα είναι το μπις, είναι το δις. Δίκυκλον δηλαδή είναι το ποδήλατο. Εμείς λέμε ποδήλατο, αυτοί λένε μπιτσικλέτα. Δίκυκλο, ναι. Λέμε δίτροχο, ναι, λέμε δίτροχα εμείς. Ναι, αλλά δεν εννοούμε τα ποδήλατα. Ναι. Μπλέξαμε. Ναι. Εντάξει, έχουμε. Αλλά ας καλέσει κάποιος από τους θεούς τη Θέτιδα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας καλέσει κάποιος από τους θεούς την Θέτη, εγκύτερα σε μένα, για να της πω λόγο πυκνό. Πώς δηλαδή ο Αχιλλέας δώρα από τον Πρίαμο θα λάχει και τον Έκτορα θα λύσει. Λοιπόν, πώς. Ως και να Αχιλλέας, πώς θα πάρει τα δώρα του και θα λύσει τον Έκτορα. Πάλι το ζήτημα της λύσεως. Θα το δούμε ξανά, θα το αναφέρω, γιατί όλη η ραψοδία
είναι αφορά το ζήτημα της λύσεως του έκτορος, είναι λύσεις για τα όλα. Λύσεις του έπους, είπαμε, λύσεις γενικώς. Είναι αυτή εδώ. Η Ήρης, και ορθώθηκε, λέει, η Θυελόπους Ήρης για την Αγγελία. Η Ήρης είναι μία αρχαγγελική θεός. Για να δούμε λιγάκι. Πρόκλος, εις τον Πλάτωνος Παρμενίδη. Άλλο βιβλίο. Πέμπτο βιβλίο, 1038 χωρίο. Είναι το τελευταίο θέμα του πέμπτου βιβλίου. Και αναφέρεται στο χωρίο 137 σε, του διαλόγου Παρμενίδης του Πλάτωνος, όπου ο Αριστοτέλης απαντά ως ο πιο νέος. Ο Παρμενίδης είπε ακαθόριστα ότι πρέπει αυτός που απαντά να είναι ο πιο νέος. Και ο Αριστοτέλης θεώρησε ότι ο ίδιος είναι ο πιο νέος. Και λέει ο Πρόκλος, και αυτά πάλι περιέχουν κάποια ένδειξη των θεϊκών πραγμάτων, διότι οι ψυχές υποδέχονται μερικώς, δηλαδή με επιμερισμένο τρόπο, την καθολικότητα και την ενότητα της νόησης των θεών. Και όχι μόνο οι ψυχές, αλλά και οι κατώτερες τάξεις των ίδιων των θεών. Και ως παράδειγμα φέρνει το επεισόδιο αυτό. Παρά το θειοτάτο ποιητή, εννοεί τον Όμηρο, τον πιο θείο ποιητή, λέει ο Πρόκλος, όταν ο Ζεύς είπε ακαθόριστα και γενικά, ας καλέσει κάποιος από τους θεούς τη Θέτιδα εγκύτερα σε μένα, στο στίχο 74 της Ωμέγα Ραψοδίας, η αρχαγγελική θεός Ήρης κάνει το καθήκον της με επιμερισμένο τρόπο, μερικώς λέει στο κείμενο. Έτσι είπε και ορθώθηκε η Θεϊελόποδη Ήρηδα να πάει την Αγγελία. Αγγελέουσα λέει το κείμενο. Και από εδώ και στη συνέχεια έχουμε μία σειρά από αγγελίες. Έχουμε την Ήρηδα, έχουμε και τον Ερμή. Ωστόσο η εντολή δεν δόθηκε ρητά σε εκείνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Θεολογικώς είναι πολύ σημαντικό. Δεν δίνεται η εντολή ρητά στην Ήρηδα. Εκείνη, λέει, αντιλήφθηκε από μόνη της. Νοούσα, λέει ο Πρόκλος, το πρόσταγμα και κατάλαβε ότι τέριαζε σε εκείνη και κάνει το καθήκον της. Και λέει ο Πρόκλος, αυτά μιμείται ο Πλάτων μέσω εικόνων και γι' αυτό σηκώνει τον Αριστοτέλη και τον υπάγει στα προστάγματα. Τώρα είναι ένα θέμα εδώ που μας αφορά. Πρέπει εμείς ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα να ανάγουμε την προσωπική μας ζωή σε συμβολικό επίπεδο. Να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ως ένα χαρακτήρα σε ένα συμβολικό μύθο. Ό,τι και αν μας συμβαίνει, να το αναβιβάζουμε σε φιλοσοφικό επίπεδο, να το εξετάζουμε φιλοσοφικώς. Αυτός είναι ο βίος που εξετάζεται από τον, σύμφωνα με τον Πλάτωνα. Αυτός που εξετάζει, ο άνθρωπος που εξετάζει τον βίο του δηλαδή, δρά και με πιο σωστό τρόπο. Ο Πρόκλος τώρα έχει σχόλια επίσης στον Κρατήλων Πλάτωνος εκλογέ χρήσιμη 79. Στον Κρατήλο του Πλάτωνος τέλος πάντων. Και λέει εκεί, οι γνώσεις δεν κατεβαίνουν από πάνω απευθείας προς τα κάτω, αλλά δια κάποιων μέσων. Υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι σε αυτούς τους λόγους, τις γνώσεις μάλλον. Όπου στον Όμηρο η γνώση της συνομιλίας Διός Ηλίου κατέβηκε μέχρι τον Οδυσσέα δια του αρχαγγελικού Ερμού και της Καλυψούς. Αρχαγγελική θεότης είναι η Ήρης, αρχαγγελικός είναι και ο Ερμής. Πρόκειται για το επεισόδιο στο νησί του Ηλίου, όπου ενώ ο Οδυσσέας κοιμόταν, οι εταίροι έσφαξαν κάποια βόδια του Ηλίου και τα έφαγαν, παρά την απαγόρευση. Το γεγονός κατήγγειλε στον ήλιο η Λαμπετία, που μαζί με τη Φαέθουσα έβοσκαν τα βόδια, ήταν φύλακας των βοδιών. Μη 132 και εξής της Οδύσσιας. Και ο ήλιος είπε στον Δία, αν εσείς οι θεοί δεν τιμωρήσετε τους εταίρους του Οδυσσέως, θα καταδυθώ στον Άδη και τους νεκρούς θα φωτίζω, λέει στο Μη 384. Και ο Ζεύς του απάντησε, εσύ συνέχιζε να φωτίζεις τη γη και εγώ θα αναλάβω την τιμωρία τους. Και λέει ο Οδυσσέας, αυτά εγώ τα άκουσα από την Καλύκομη Καλυψό και εκείνη πάλι είπε πως τα άκουσε από τον Διάκτορα Ερμή.
είναι στο στίχο 389-390 της μη ραψοδίας της Οδύσσιας. Τα είναι ανα... πώς το λέω, κάτσε λίγο, το λέω αναδιηγήσεις. Θα το πω παρακάτω, θα έχω ξανά σχόλιο για αυτό το θέμα. Και λέει ο Πρόκλος, αμέσως μετά αναφέρει ο Πρόκλος τον Έλενο, τον αδελφό του Έκτορος, ο οποίος ήταν και αυτός ενδιάμεσος. Ήταν ενδιάμεσος, διότι λέει κατενόησε τη σκέψη του Απόλλωνος και της Αθηνάς, επειδή ήταν η πιο κοντινή σε αυτόν, των προσεχών αυτό και δαιμονίων. Και στο στίχο 44-45 της Ήτα Ραψοδίας λέει «Ο Έλενος ένιωσε μέσα του τη βουλή, τη σκέψη των θεών, σύνθετο θυμό βουλήν». Λοιπόν, ένα θέμα είναι ο άγγελος. Ο άγγελος είναι ο ενδιάμεσος. Ο άγγελος είναι αυτός που αναγγέλει. Πώς να το πούμε, αναγγέλει το ανάμεσα, είναι ενδιάμεσος, κάτσε λίγο, ενδιάμεσος ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους. Είναι θεός, άνθρωποι, θεοί άνθρωποι, αλλά ανάμεσα υπάρχει ο άγγελος που μεταφέρει την αγγελία. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στους ανθρώπους. Είναι ο βασιλιάς, ο λαός και ανάμεσα είναι ο κήρυκας. Δηλαδή ο κήρυκας. Και τι γίνεται τώρα. Και ο άγγελος που υπάρχει, η αγγελική θεότης, όπως ο Ερμής, όπως η Ήρης, και αυτή μεταφέρει τον λόγο των θεών στους ανθρώπους και ο κήρυκας μεταφέρει τον λόγο του βασιλέως στο λαό. Αυτοί οι δύο, ο άγγελος και ο κήρυκας, είναι, μεταφέρουν μέσω του λόγου, τον λόγο των... Τις αποφάσεις και... ναι, τις... Ο κήρυκας είναι το είδωλο του αγγέλου, του αυτού που αναγγέλει, που μεταφέρει την αγγελία. Άλλωστε ζούμε στον κόσμο των ειδώλων. Και ένα άλλο ζήτημα. Στην καθημερινή μας ζωή χρειαζόμαστε κάποιον ενδιάμεσο να μας γνωστοποιήσει κάτι. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένας συγγραφέας και πρέπει να τον διαβάσουμε, θα μας κάνει καλό να τον διαβάσουμε, όμως εμείς δεν τον ξέρουμε αυτό το συγγραφέα, χρειαζόμαστε κάποιον ενδιάμεσο για να μας τον προτείνει, να μας μιλήσει γι' αυτό, να μας τον συστήσει. Και να μας τον ερμηνεύσει. Να μας τον ερμηνεύσει, να κινήσει με κάποιο τρόπο τον ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον μας. Εμείς τώρα εδώ, αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι να είμαστε ενδιάμεσοι ανάμεσα στον Όμηρο και στους... πώς να το πω, στους ανθρώπους που δεν το θέλει να ακούσει. Σε όποιον θέλει να ακούσει, ναι, που δεν το γνωρίζει τον Όμηρο. Αυτό θα μας κάνει να το καταλάβουμε καλύτερα, εάν μόνοι μας άμεσα διαβάσουμε τον Όμηρο, ειδικά από το πρωτότυπο κείμενο, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε. Θα καταλάβουμε ελάχιστα πράγματα. Αν έχουμε όμως ενδιάμεσους ανθρώπους και έχουμε, χρειάζεται πολλούς, χρειαζόμαστε πάρα πολλούς, όλους αυτούς τους σχολιαστές που μας αναφέρεις, μαζί με τη δική σου εργασία, μας κάνετε πιο κατανοητό και εμφανή τα νοήματα που να μας ερμηνεύσουν τα νοήματα. Και ο Ερμής... Ακριβώς, ο Ερμής είναι αυτός. Ο ενδιάμεσος στους θεούς ερμηνεύει. Είναι πολύ σημαντικός ο ενδιάμεσος. Ο Ερμής ερμηνεύει τη βούληση των θεών. Αλλά εγώ ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Δεν το λέγεται ερμηνεία, είναι ο Ερμής που ερμηνεύει. Θέτω ένα ερώτημα, μια εργασία για σένα, Δήμητρα. Ποια η διαφορά του Ερμού και της Ήρηδος, δηλαδή έχουν άλλες ιδιότητες, τι ειδήσεις φέρνει ο ένας και τι ο άλλος. Θα σου δώσω την απάντηση που δίνει ο Σωκράτης όταν στον Κρατήλο μιλούν για το όνομα της Αφροδίτης. Μεγάλα ερωτάς. Είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα και εμείς είμαστε μικροί. Για να θέτει ο Όμηρος η θεολογία, ναι, δύο μεταφορές, ναι, ειδήσεων, θελήσεων των θεών, σημαίνει ότι έχουν διαφορετική ποιότητα αυτά. Ναι, και σίγουρα. Το θηλυκό και αρσενικό αντίστοιχα. Ναι. Επίσης ο ψυχοπομπός Ερμής τι κάνει, κατευθύνει, έτσι, δίνει κατευθύνει. Αυτό το πράγμα δεν κάνει και η ερμηνεία. Mm-hmm. Ο λόγος μας κατευθύνει. Μας σώζει από την περιπλάνηση. Mm-hmm. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα. Και πώς το είπε ένας, ήταν πολύ ωραίο αυτό, λέει κάθε μεγάλο έργο τελειώνει με ένα ερωτηματικό.
Έτσι είπε λοιπόν και ορθώθηκε η Θυελόπους, αελόπως αγγελέουσα Ήρης. Ορθώθηκε να μεταφέρει την αγγελία. Και ανάμεσα λέει στη Σάμο και στην Ύμβρο την απόκριμνη, πήδησε στον Μέλανα Πόντο. Λέει ο Ευστάθιος ότι αυτή η Σάμος είναι η Σαμοθράκη. Άμα δείτε στο χάρτη είναι ένα σημείο, δεν ξέρω τώρα τι βάθος έχει αυτό, τι σημείο είναι αυτό, γιατί πέφτει εκεί η Ήρης. Ανάμεσα λοιπόν στη Σαμοθράκη και στην Ύμβρο. Σάμος λέει λέγεται δια το υψηλόν, Σάμος τους λόφους έλεγον, λέει ο Ευστάθιος. Πέφτει στον Μέλανα Πόντο, και το ονομάζει Μέλανα επειδή είναι βαθύς, βαθιά η θάλασσα, και στέναξεν η θάλασσα. Και εκείνη στο βυθό όρμησε όμοια με βολύμη. Βολύμη μεταφράζει ο κύριος Δούκας. Κάτσε λίγο θα πούμε, που σε κέρας βοδιού του αγρού περασμένο έρχεται στους ομοφάγους ηχθείς το θάνατο φέρνοντας. Κάνει μία παρομοίωση εδώ. Να πούμε ότι η λέξη μολυβδένη, αυτό το βολύμι που μεταφράζει είναι η λέξη μολυβδένη. Είναι άπαξ ηρημένη λέξη στο στίχο 80, σημαίνει σφαίρα μολύβδινη που ορμά λέει στο βυθό. Ουρόρμησε στο βυθό. Η λέξη βυσσός είναι, βυσσός. Λέμε άβυσσος βέβαια με ύψιλον και δύο σίγμα. Είναι άπαξ ηρημένη και αυτή. Δύο άπαξ ηρημένες λέξεις στο στίχο 80. Αυτή η σφαίρα η μολύβδινη προσαρτάται στα δίχτυα για να τα κρατά βυθισμένα, λέει ο Ευστάθιος. Μολυβδένει, λέει ο Κοφινιώτης, ο Ευάγγελος Κοφινιώτης των λεξικών ομυρικών, έτσι το είπε. Γιατί υπάρχει αρχαίο λεξικών ομυρικών από τον Απολλόδωρο, μου φαίνεται. Ο Κοφινιώτης το έκανε μία λέξη. Ο Κοφινιώτης ήταν ένας καθηγητής φιλόλογος στο πρώτο γυμνάσιο Αθηνών, γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1836 και πέθανε στην Αθήνα το 1916. Έχει κάνει ένα απίθανο λεξικό ομυρικών. Αυτόν δεν τον οθήσανε σε αυτοκτονία όμως. Εσώθη. Αυτός έχει κάνει και άλλα βιβλία που μιλούν για την Παλαιά Διαθήκη, για την Καινή Διαθήκη, εκτός από τις σπουδές του, τις ομυρικές. Αυτός λοιπόν λέει ότι είναι σφαίρα μολύδινη που προσαρτάται στο δίχτυ, ώστε αυτό να βυθίζεται. Όμως ο ανώνυμος σχολιαστής δίνει μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Η παρομοίωση περιγράφει την ορμή της Ήρηδος, λέει, όχι τη μορφή της.